Ρίτσι και Ντατόμε λογικά στη γραμμή των ψηλών. Ωραία κίνηση, όμορφο, τελείωμα. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, δεν διορθώνω κανέναν. Απλά επειδή έγινε δεύτερη φορά. Λάθος, να μην έχουμε λάθος στατιστικές. Πάλι ο Σπανιόλο. Είναι τεράστιο ταλέντο. 10 δευτερόλεπτα ακόμα. Είναι στη γραμμή για τη συμπληρωματική βολή με το σκόρ στο 29-18. Αμέσως ο λόγος στον Κώστα Χαλβατσκότη. Παίκτης για 3 χρόνια στην Άλμπα Βερολίνου. Έχει εδώ την μπάλα και πάλι. Γι' αυτόν μιλάμε. Δημιουργεί ένα ωραίο εύστοχο. Στρέφει στην αμυνά του. Φάουλ τώρα. Μετά την καλή πίεση. Home δηλαδή. Γιατί είναι το τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του Ντατόμε. Επί ιταλικού εδάφους. Είπαμε, αποσύρεται από την ενεργό δράση. Ξεκίνησε να παίζει με τους Ατζούρι από το 2007. Θα τιμηθεί για αυτή τη μεγάλη καριέρα. Και χαλάρωσαν υπερβολικά. Φώναξε ο Πέσιτς, πήρε time out. Για να δούμε από εδώ και πέρα. Ντιούφα από μακριά. Μέσα. Έφτασε ήδη τους 8. Σπανιόλο. Καταπληκτικό το release της μπάλας. Ματέο Σπανιόλο. Rebound των Ιταλών. Σπανιόλο που έχει γυρίσει το μάτς. Πρότσιντα. Σπανιόλο. Ποστάριο Πολωνάρα. Δεν πέρασε η πάση σε αυτόν. Καλή άμυνα από μπροστά του Γκούντουριτς. Αλλά νέο Σέρβους και Ιταλούς. Σπανιόλο. Ο Ντιούφ βοηθάει με το screen. Σπανιόλο από την κορυφή της ρακέτας για 2. Κοιτάξτε. Πόσο καλή τεχνική. Ραχία, δρίπλα. Να ο Σπανιόλο. Να ο μικρός ο 19χρονος. Με το Μωραϊτη. Σπανιόλο. Τον πηγαίνει κοντά στο καλάθι. Γυρίζει. Κίνηση κλάσης από ένα πιτσιρικά που δεν έχει κλείσει ακόμη τα 20 χρόνια. Και θα είναι μεγάλο πρωτάθλημα. Εδώ ο Παπα-Νικολάου αστοχή. Σπανιόλο. Μετακόμιση στην Ιταλία. Στην Ισπανία όπου και θα παραμείνει. Σπανιόλο. Ελαρετζάκι. Με προτεταμένο χέρι, ίσως να κάνει φάουλ στον Λάρη. Σπανιόλο. Έχει αγωνιστικό θράσος. Εκπληκτική η πάσα. Πραγματικά πρωτοβουλίες. Σπανιόλο. Έξω. Σεβερίνη. Καλό σου τέτο από την κνίγια μια ακόμη φορά. Σπανιόλο πλέον της Άλμπα. Ρίτσι. Σπανιόλο η προσποίηση στον Παπαγιάννη. Σπανιόλο. Φάουλ. Είδατε γιατί το συζητάω. Πολωνάρα και Προτσίντα. Για να ακούσουμε και τον Κώστα. Λοιπόν, όλο το time out αφιερώθηκε στην άμυνα σε παρατηρήσεις που έγιναν για την έλλειψη βοήθειας. Δηλαδή έπρεπε να δώσουν βοήθεια κυρίως στα drive του εκάστοτε χειριστή της μπάλας. Νοσό, Παπαμέτρου, στημένο σουτ, άστοχο, σκληρό, έρχεται και μαζί με Σπανιόλο. Να, γι' αυτό μιλούσαμε με τον Κώστα. Ο 19χρονος που από τους νέους της Ρεάλ θα πάει στην Άλμπα Μπερλίν. Εδώ αλλάζει κατά τη ώρα και